κι αγάπες σκορπάς. Μη με φέρνετε σπίτι, τα ακούς κάπου αλλού να με πας. Δεν ξέχασα το στίχο στο τέλος. Πάλι τα ίδια πράγματα. Πάλι με το Θεό και το άλλο. Ανάποδα τα λέω. Θεωρώ ότι είστε εκτός συναγωνισμού, λυπάμαι που το λέω, ναι. Είστε. Η φωνή σου ήταν λίγο ανώριμη για αυτό το τραγούδι. Ξέχασες την τελευταία φρασούλα, έτσι. Ίσως σε κάποιον άλλον αυτό να μου χτύπαγε. Σε σένα σχεδόν δεν το κατάλαβα. Δεν μένεις αυτό. 10. Πιο πολύ. Μαρία. Μην το χαλάσεις τώρα. Κανόνισε. 10. Έχασες τα λόγια σου σήμερα. Τα σου σε ματιάσανε. Δεν με ματιάσανε. Το ήξερα θα τα χάσω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να τραγουδήσω σήμερα. Το λέω πολύ συνέχεια. Περίμενα να χορέψω. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό πήρατε 4 δεκάρια, το να λες, σαν να το αποδομίζει λίγο. Όχι, μα και οι κριτές είπαν ότι μας βάλανε καλό βαθμό γιατί τους άρεσε, είπαν στην αρχή αυτό που έγινε ήταν ok, αλλά με το χορό μου τους αποστόμωσα. Και επειδή η Κόνη ήταν πολύ καλό στο τραγουδιστικό, είχα εγώ 10 στο performance, η Κόνη 10 στη φωνή και έγινε 10x2. Μη με πας από το σπίτι. Εγώ αυτό. Δεν περίμενα εικόνα να έχει τέτοια φωνή, συγγνώμη, θα το πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός του Τάσου, της παραγωγής και την επιλογή των τραγουδιών που πρώτη φορά μπόρεσα, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Τάσος να επιλέξουμε project που αναδεικνύουν το ποιοι είμαστε, βοηθάει σίγουρα και τους δυο μας, όχι μόνο εμένα. Απλά ίσως τον Τάσο δεν τον ξέρανε καθόλου από αυτή την άποψη πριν. Πιστεύετε ότι σας ζηλεύουν κάποιοι με την καλή έννοια? Καλοπροαίρετα σίγουρα, βλέποντας κάτι το οποίο είναι πολύ άρτιο. Ναι, θεωρώ ότι το να ζηλεύεις κάτι μπορεί να σε κάνει, αν το κάνεις καλοπροαίρετα, μόνο θα σε βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή σε βοηθάει να δεις τι κάνει αυτός καλά και θα μπορούσα και εγώ να κοιτάξω τη δική μου πλευρά πώς να βελτιώσω παρόμοια πράγματα. Πεισμόνης. Νομίζω ότι ναι, πεισμόνης. Δηλαδή η καλοπροαίρετη ζήλια είναι πάντα δημιουργική. Πολλοί σας θεωρούν το φαβορί. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ζευγάρι που μπορεί να σας κονταροχτυπήσει προς το τέλος? Νομίζω ότι επειδή είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν έχουμε κάποιον που θα πω π.χ. αυτός μπορεί να μας χτυπήσει στο κομμάτι της εικόνας ή το αυτό που κάνουμε. Τώρα, επειδή δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους ψήφους του κόσμου, ναι, γενικά αυτό είναι που μετράει. Νομίζω ότι πιο πολλοί ψήφους πάντα παίρνει ο Τρίφωνας, αν και σήμερα δεν ξέρουμε, δεν ήταν πολύ ψηλά. Αλλάζει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα απλά πήγαμε καλά λόγω της περασμένης εβδομάδας που είχαμε αυτό το μεγάλο project. Οπότε κάθε εβδομάδα είναι και λίγο βοηθάει και προηγούμενη. Οπότε θα δούμε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιον που φοβάμαι.